Κοντά μας σήμερα ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College στο Λονδίνο. Ο κύριος Καραγιάννης έχει περάσει από το τμήμα Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές. Και σε εσάς χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή το Καζακστάν το ξέρετε όσο λίγοι, αλλά με αφορμή το Καζακστάν ανταλλάχθησαν βαριές εκφράσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και η απάντηση του Ρώσικου Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό μας δείχνει και πώς προσέρχονται σήμερα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην ατζέντα των συνομιλιών σήμερα θα τεθούν πολλά θέματα και ένα από αυτά θα είναι το Καζακστάν. Δεν θεωρώ ότι θα είναι το κύριο θέμα. Θεωρώ ότι η Ουκρανία θα μονοπολίσει σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον την ατζέντα της πρώτης μέρας, αλλά σίγουρα το Καζακστάν αργά ή γρήγορα θα τεθεί στο τραπέζι, γιατί είναι μια χώρα με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Πολύ περισσότερο βέβαια για τη Ρωσία και την Κίνα, λιγότερο πλέον για την Αμερική. Η Αμερική έχει τα τελευταία χρόνια προστασιοποιηθεί από τα δρόμενα της Κεντρικής Ασίας. Το είδαμε και με την αποχώρηση, την πρόσφατη αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί αρκετά, θα έλεγα. Mm-hmm. Τι πραγματικά, κατά τη γνώμη σας, έχει συμβεί στο Καζακστάν? Το γνωρίζετε τόσο λίγοι. Και γι' αυτό σας ρωτώ. Κοιτάξτε, στο Καζακστάν, με βάση τώρα τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί δεν είχαμε τώρα κανείς από εμάς, θεωρώ, πλήρη πρόσβαση πληροφορίες, γι' αυτό και δεν μπορούμε να έχουμε και ισχυρή άποψη. Αλλά με βάση τα βίντεο και με βάση το τι μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή, είναι μια λαϊκή εξέργεση που αφορά κυρίως τις ανατιμήσεις, αφορά κυρίως το υδραέριο, αφορά τα βασικά είδη διαβίωσης. Αλλά αυτό που εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι αυτές οι διαδηλώσεις γίνανε πάρα πολύ βίες, πολύ γρήγορα. Υπήρχε προσπάθεια των διαδηλωτών να εισέλθουν σε στρατιωτικές αποθήκες, να κλέψουν οπλισμό. Και βέβαια μετά τη δεύτερη-τρίτη μέρα είδαμε να γίνουν και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπήρχε μια στοιχειώδη διοργάνωση. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρουμε κάτι άλλο, δεν ξέρουμε ποια είναι η ηγεσία αυτών των ανθρώπων, δεν ξέρουμε ποια ήταν πραγματικά τα αιτήματά τους. Ξέρουμε μόνο ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα που λέγεται αύξηση των τιμών. Ο πληθωρισμός επίσημα στο Καζακστάν είναι 9% με βάση την Κεντρική Τράπεζα, αν επίσημα είναι περίπου 20%. Επομένως υπάρχει εκεί πέρα ένα πρόβλημα. Έτσι, το θέμα αυτό με το υγραέριο, με τα τρόφιμα τα οποία εισάγονται κυρίως στο Καζακστάν. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε μόνο κάποιες υποθέσεις εργασίας σε ό,τι αφορά την πολιτική καταγωγή αυτών των ανθρώπων, ποιοι ήταν. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι χρήσιμο να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι στη συστηματική τους πλειονότητα ήταν Καζάκοι, δηλαδή ήταν άνθρωποι που προέρχονται από την πλειοψηφούσα εθνότητα, που είναι περίπου 53%. Δεν βλέπουμε στα βίντεο να υπάρχουν μέλη μειονοτήτων, Ρώσοι, Ουσμπέκοι, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι Κορεάτες και Έλληνες και Πολωνοί και το καθεξής, αλλά επειδή οι διαδηλώσεις αυτές ξεκίνησαν από το δυτικό κομμάτι, εκεί που βρίσκονται οι μεγάλες πετρελοπηγές, και συνέχεια συνεχίστηκαν στην Αλμάτη, θεωρώ ότι ό,τι τέλος πάντων συνέβη στη χώρα ήταν μια ενδοκαζακική υπόθεση, δηλαδή αφορούσε την πλειοψηφούσα αθνότητα. Κύριε Καραγιάννη, επειδή είναι προφανές ότι το έδαφος πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η κινητοποίηση είναι υπαρκτό, η ανατιμήσει, η ακρίβεια που λέτε, μπορεί όμως αυτό να ήταν σχεδιασμένο να εργαλειοποιηθεί το γνήσιο λαϊκό αίσθημα από κάποιους άλλους, με δεδομένη τη γεωστρατηγική θέση του Καζακστάν, όπως εσείς ο ίδιος την περιγράψατε εισαγωγικά? Υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιες αυθόρμητες διαδηλώσεις, εξεγέρσεις και το καθεξής να χρησιμοποιηθούν για αλλότερους σκοπούς, είτε από κρατηπολίτευση, είτε από κάποιους άλλους ανθρώπους του καθεστώτος, είτε και από ξένες δυνάμεις. Αυτό που μπορώ μόνο να σας πω είναι ότι από όλη την αναστάτωση αυτή που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στο Καζακστάν, ένας ωφελημένος είναι σίγουρα η Ρωσία, γιατί η Ρωσία για πρώτη φορά μετά το 1991 επιστρέφει στη χώρα, δηλαδή στέλνει στρατεύματα. Αυτό δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Mm-hmm. Δεν είναι μικρό πράγμα, δηλαδή ότι μετά από 30 χρόνια επιστρέφουν οι Ρώσοι στρατιώτες. Θα δούμε τώρα ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος τους. Προς το παρόν είναι μικρές δυνάμεις, είναι περίπου 2.500. Αλλά δεν θα μου προκαλέσει καμία εντύπωση αν οι Ρώσοι αποκτήσουν το δικαίωμα να έχουν μια μονιμότερη παρουσία στη χώρα μέσω κάποιων στρατιωτικών βάσεων. Ούτως ή άλλως έχουν μια στρατιωτική βάση στο Κυργιστάν
έχουν μια πολύ στενή σχέση με το Τατζικιστάν, που είναι και αυτό στην περιοχή, και εκεί υπάρχουν χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες, περίπου 18.000. Επομένως, ο πρώτος κερδισμένος σίγουρα είναι η Ρωσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποια άλλα πράγματα τα οποία ακούγονται αναφορικά με το ρόλο της Αμερικής, θεωρώ ότι η Αμερική δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη στιγμή στο Καζακστάν. Αλλά αυτό το οποίο αξίζει κανείς να αναφέρει είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενεργών ανθράκων. Επομένως, η αμερικανική κυβέρνηση, που παραδοσιακά στηρίζει τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, όχι, σίγουρα θα θέλει και αυτή να έχει, ας πούμε, ένα λόγο στα περιφερειακά δρόμενα. Αλλά δεν θεωρώ ότι η Αμερική αυτή την παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό που ακούστηκε περί της εμπλοκής ακραίων ανταρκτικών ομάδων που χρηματοδοτούντουσαν ως παρακλάδι του ISIS από την Τουρκία, πόσο βάση μπορεί να έχει? Θα σας πω που υπάρχει βάση σε αυτό τον ισχυρισμό. Υπάρχει, ξέρετε, μια προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις ηγεσίες του Καζακστάν να ελέγξουν το Ισλάμ γενικότερα, τη θρησκεία. Και το έχουν πετύχει αυτό, δηλαδή έχουν καταφέρει να κρατικοποιήσουν το Ισλάμ, οι δομές, οι θρησκευτικές δομές να ενταχθούν στο κράτος. Αυτό είναι και μια κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης, και για να το πω λίγο πιο απλά, οι μουφτίδες, οι ημάμιδες στο Καζακστάν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Mm-hmm. Επομένως έγινε αυτή η προσπάθεια, θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια, γιατί το Ισλάμ του Καζακστάν, τα λέω λίγο εισαγωγικά αυτό για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι το Καζακστάν έχει ένα Ισλάμ το οποίο είναι ένα πολύ πλουραλιστικό Ισλάμ, γιατί οι Καζάκοι ήταν ομάδες, άρα υπάρχουν πολλά προ-Ισλαμικά στοιχεία στο Ισλάμ του Καζακστάν, δηλαδή υπάρχουν δοξασίες, υπάρχουν έθιμα τα οποία δεν είναι Ισλαμικά. Είναι λοιπόν ένα Ισλάμ το οποίο δεν μοιάζει με το Ισλάμ της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει πολιτικό Ισλάμ στη χώρα και ένα ακραίο κομμάτι του πολιτικού Ισλάμ τελικά κατέληξε στο Ισλαμικό κράτος τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είχαμε περίπου 800 με 1000 Καζάκους, οι οποίοι ταξιδεύσαν Συρία και ενταχθήκανε στο ISIS και πολεμήσανε, και μάλιστα υπήρχαν και πολλά βίντεο. Και το πρόβλημα το οποίο προέκυψε τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν πώς θα επαναπατρίσουν και ποιους θα επαναπατρίσουν στο Καζακστάν από τη Συρία. Έτσι, γιατί υπήρχαν και οικογένειες, δηλαδή υπήρχαν μανάδες, υπήρχαν παιδιά. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό πρόβλημα το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Τι φαίνεται όμως οι διαδηλωτές αυτοί από τα συνθήματά τους, από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται, δεν φαίνεται να έχουν μια τέτοια προέλευση. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή είναι άνθρωποι που προέρχονται από το δυτικό Καζακστάν, εκεί από το οποίο γίνεται εκμετάλλευση των λόγων ανθράκων. Ο πλούτος όμως συσσωρεύεται στην πρωτεύουσα Αστανά, ή όπως λέγεται τώρα Νουσουλτάν, και στην Αλμάτη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι εργάτες οι οποίοι δουλεύουν στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα κέρδη. Δηλαδή είναι φτωχοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μεγαλύτερα μεροκάματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πιέζονται. Επομένως θεωρώ ότι είναι κοινωνικά τα αίτια. Θεωρώ ότι είναι οικονομικά τα αίτια. Θεωρώ ότι είναι ταξικά τα αίτια. Δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένας Ισλαμιστικός δάχτυλος. Τώρα, θα με ρωτήσει κάποιος γιατί το καθεστώς χρησιμοποίησε αυτή τη δικαιολογία. Μα γιατί αυτή η δικαιολογία πουλάει, κύριε, θα έχει πει, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όταν ακούμε ότι οι Ισλαμιστές, ας πούμε, εξεγείρονται και επιτίθενται, όλοι έχουμε τα ανακλαστικά, τα γνωστά, και όλοι θα πούμε πρέπει να στηρίξουμε το καθεστώς. Εγώ δεν βλέπω κάποια σοβαρή ένδειξη, για να μην πω απόδειξη, σχετικά με αυτές τις αυτές τις δικαιολογίες που παρέχει το καθεστώς. Θεωρώ ότι είναι κυρίως τακτικά τα αίτια αυτά. Και δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση, γιατί το Καζακστάν είναι μια χώρα με πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις, οικονομικές αντιπαραθέσεις. Είναι μια χώρα η οποία είναι ευλογημένη χώρα, υπό την έννοια ότι έχει πολύ μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και ουρανίου και άλλων μεταλλευμάτων, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δυσκολεύεται να επιβιώσει. Δυσκολεύεται να επιβιώσει και ταυτόχρονα βλέπει την ομοκλατούρα, βλέπει όλους αυτούς που σπηρώνουν γύρω από το καθεστώς Ναζαρμπάεφ να ζουν πλουσιοπάροχα, να κάνουν σκι στην Ελβετία, να έχουν σπίτια στο Λονδίνο. Επομένως, τα λέω λίγο εμφαντικά για να καταλάβουν και οι φίλοι μας ακούνε, ότι όπως στην Ευρώπη, έτσι και σε άλλα κομμάτια του πλανήτη, οι άνθρωποι πολλές φορές ξεσηκώνονται για κοινωνικά και οικονομικά αίτια. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά υπάρχει, ας πούμε, κάποια μεγάλη συνωμοσία πίσω από όλα αυτά. Τώρα, επειδή όπως είπαμε
υπήρξαν και κάποιες σκηνές οι οποίες ήταν τραβηγμένες, δηλαδή σκέφτεσαι κουτοπόνηρα αν θέλετε εγώ, εσείς όμως γνωρίζετε καλύτερα την κατάσταση. Εδώ είδες εικόνες με αστυνομικούς με κομμένα χέρια. Αυτό τώρα έγινε από διαδηλωτές, τα κλείσαν οι πόρτες. Θέλω να πω, μήπως είναι ενταγμένο, επαναλαμβάνω, αυτό που εσείς περιγράφετε, δηλαδή αίτια λαϊκού ξεσηκωμού, η ακρίβεια κτλ., εργαλειοποιημένο ακριβώς για το γεωπολιτικό ρόλο που παίζει το Καζακστάν, και έχω διαβάσει αυτό που έχετε πει στο παρελθόν, είναι ένας άξονας και για την Κίνα και για τη Ρωσία και ανασχετήρας για τους Δυτικούς, όλοι μαζί. Αυτός ο Ναζαρμπάγεφ διάβαζα, ο οποίος τώρα του προσάπτουν τα τόσα όσα, μια χαρά συνδιαλέγονταν οι Δυτικοί μαζί του όλο το προηγούμενο διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που περιγράφεται, δεν έχω δει τα βίντεο, αλλά έχω διαβάσει ότι υπήρχαν κάποια τέτοια βίντεο με αποκεφαλισμούς. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Αυτό που μπορώ να σας πω και ίσως βοηθήσει τη συζήτησή μας είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μίσος για την αστυνομία στο Καζακστάν, όπως και σε πολλές από αυτές τις μετασοβιετικές δημοκρατίες, γιατί η αστυνομία, και δεν θέλω να απλουστεύσω, απλά θέλω να περιγράψω τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί έχω ζήσει στο Καζακστάν 2 χρόνια. Έχω ζήσει πριν 15 χρόνια ως πανεπιστημιακός, δούλευα εκεί πέρα και έχω πάει και πολλές φορές στη χώρα. Και υπάρχει πραγματικά μίσος για την αστυνομία, γιατί κοιτάξτε, η αστυνομία πολλές φορές λειτουργεί σαν τη μαφία εκεί πέρα. Δηλαδή, εμείς δεν περιμένουμε από έναν Έλληνα αστυνομικό να μας σταματήσει για έλεγχο, να του δώσουμε, ας πούμε, χρήματα για να μας αφήσει ελεύθερο. Το λέω τώρα λίγο εμφατικά για να το καταλάβουμε όλοι. Στο Καζακστάν, λοιπόν, υπάρχει μεγάλο μίσος για διεφθαρμένες υπηρεσίες όπως είναι το δικαστικό σώμα, η αστυνομία. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι, δεν μπορώ βέβαια να ξέρω ακριβώς τα κινητά τους, αλλά θεωρώ ότι εκεί υπήρχε η ψυχολογία του όχλου, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι που φαντάζομαι εγώ. Χωρίς πάντα να είμαι 100% σίγουρος, γιατί δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν αυτό. Καλά, προφανώς. Και πολλές φορές το μίσος δεν σε οδηγεί και σε τέτοιες ακρότητες. Από την άλλη, μπορεί και να σε οδηγεί. Πείτε μου, στο γεωπολιτικό παιχνίδι, στη σκακέρα τη μεγάλη, για την οποία σήμερα κάθονται να συζητήσουν οι δύο παίκτες, δεν είναι μόνο αυτοί. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πάμε σε περαιτέρω, κατά την εκτίμησή σας, όξυνση της κατάστασης, ή είναι, να το πω έτσι, το κυλοπόνημα πριν από έναν μεγάλο καλό συμβιβασμό για την ανθρωπότητα, προφανώς πρωτίστως για τα δικά του συμφέροντα? Σε ό,τι αφορά το Καζακστάν, να ξεκινήσω με το Καζακστάν, θεωρώ ότι το Καζακστάν θα είναι πιο τόσο δεμένο πάνω στο άρμα της Ρωσίας, γιατί οι Ρώσοι είναι αυτοί οι οποίοι σώζουν αυτή τη στιγμή το καθεστώς Ναζαρμπάεφ. Επομένως, αυτό έχει την αξία του, γιατί βλέπουμε μια συνολική επιστροφή της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία την ώρα που οι Αμερικανοί αποχωρούν από το Αφγανιστάν. Επομένως, εκεί σίγουρα έχουμε εξελίξεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και γενικότερα τη σχέση Δύσης με Ρωσία, με τη Ρωσία θεωρώ ότι θα υπάρχει μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε μια γιάλτα, σε μια νέα γιάλτα, γιατί οι Αμερικανοί και γενικότερα η Δύση δεν είναι ακόμα πεπισμένοι ότι αξίζει η Ρωσία να έχει μια δεύτερη γέλτα. Δηλαδή, εγώ βλέπω δυστυχώς πολλές φωνές μέσα στην Αμερική και μέσα στην Ευρώπη γενικότερα υπέρ της σύγκρουσης, όχι της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά υπέρ της απομόνωσης της Ρωσίας. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα μια σχολή σκέψης που λέει ότι πρέπει η Ρωσία να απομονωθεί, πρέπει να τιμωρηθεί, πρέπει να ταπεινωθεί στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες φωνές, οι οποίες προέρχονται, ας πούμε, στην Αμερική είναι από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είναι από ανθρώπους που συσπηρώνουν γύρω από το Τραμπ. Αλλά και στην Ευρώπη έχουμε φωνές, στην Γερμανία, μιλάω για τους επιχειρηματίες της Γερμανίας, οι οποίοι κάνουν δουλειές με τους Ρώσους. Υπάρχουν φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Δεξιά, δηλαδή στην Αυστρία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, που λένε ότι κάπως πρέπει να εξομαλυνθεί η σχέση μας με τη Ρωσία. Επομένως, θεωρώ ότι θα είναι μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Πολύ πιθανό να έχουμε κάποια θετικά μηνύματα και από τις δύο πλευρές, δηλαδή να υποχωρήσουν κάπως αυτές οι επιθετικές δηλώσεις που κάνουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, και να υπάρχει ένα modus vivendi για ορισμένα πράγματα, δηλαδή να υπάρχει ένας ελάχιστος παρονομαστής. Μπορεί να αφορά, κοιτάξτε, μπορεί να αφορά το θέμα των περιορισμών στους εξοπλισμούς, μπορεί να αφορά
το θέμα της Ουκρανίας, αλλά όχι ακριβώς όπως το θέλουν οι Ρώσοι. Δηλαδή να υπάρχει μια γραπτή συμφωνία ότι η Ουκρανία δεν θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ, αλλά ατύπως οι Αμερικανοί να αποδεχτούν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι υποψήφιο μέλος για το ΝΑΤΟ. Επομένως, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη για ένα και μόνο λόγο, κύριε Σάχινη. Αυτή τη στιγμή η Δύση έχει να αντιμετωπίσει το Κινέζο γιγάντα. Δεν μπορεί να έχει παντού ανοιχτά μέτωπα. Επομένως, θεωρώ ότι θα πλητανεύσει εδώ πέρα τώρα η λογική, θα αρχίσει να μειώνει την ένταση με τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν θα γίνει ποτέ φίλος και εταίρος των Αμερικανών, αλλά δεν θα είναι ίσως τόσο εχθρική ενάντια της Δύσης. Αυτή είναι και η δικιά μου, αν θέλετε, ας πούμε, ελπίδα, την οποία καταθέτω σε ακούπησα σήμερα. Άρα έχετε μία αίσθηση ότι εδώ κρίνονται πολλά για το αν θα πάει πιο γρήγορα, να το πω σχηματικά, σε περαιτέρω σύζευξη με την Κίνα ή η Ρωσία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη Δύση, ή αν θα καταφέρει να τη ρημουλκίσει πιο δυτικά, να το πω έτσι σχηματικά, δεν ισχύουν αυτά, ναι, τη Ρωσία ο δυτικός κόσμος, γιατί το επίδικο είναι η κόντρα με την Κίνα στην ουσία. Κοιτάξτε, θα έλεγα το πρώτο και όχι το δεύτερο. Δηλαδή, η αγωνία πολλών δυτικών και ανθρώπων οι οποίοι καταλαβαίνουν τα γεωπολιτικά διακυβεύματα είναι ότι αν η Ρωσία συμπράξει πλήρως με την Κίνα, αυτό θα είναι μια καταστροφική εξέλιξη για τη Δύση. Εκτιμώ ότι αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή, δηλαδή να σπάσει το μέτωπο Πεκίνου-Μόσχας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, να ρημουλκίσουμε την Ρωσία προς τη Δύση, αυτό ήταν, ξέρετε, ένας διακαής πόδος δεκαετία του 90, στα χρόνια του Κέλτσιν. Νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον η Ρωσία να μείνει ένας αυτόνομος πόλος, ο οποίος να μην είναι πάντα εχθρικά διακείμενος εναντί των δυτικών συμφερόντων. Δηλαδή, κάπως να εξομαλυνθεί αυτή η σχέση, κύριε Σάχιν, γιατί η Δύση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη κρίση, σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχει πλέον το περιθώριο ο δυτικός κόσμος να ανταγωνιστεί και τους Κινέζους και τους Ρώσους και ίσως άλλους και τους Ινδούς και το καθεξής. Η Δύση λοιπόν πρέπει να επιλέξει ποιος είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Και όλοι σχεδόν συμφωνούν από την Καλιφόρνια έτσι, μέχρι την Ανατολική Ευρώπη ότι ο μεγάλος αντίπαλος ή τέλος πάντων ο μεγάλος δυνητικός αντίπαλος είναι η Κίνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, όπως είπα, κάποιοι λένε ότι η Ρωσία είναι αντίπαλος, κάποιοι λένε ότι η Ρωσία δεν είναι τόσο αντίπαλος. Θα είναι μια συζήτηση την οποία θα παρακολουθήσουμε μεγάλο διάφορο, γιατί σίγουρα θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Θα το δούμε αυτό σε μια άλλη συζήτηση. Θέλω πριν κλείσουμε να απαντήσετε στον ακροατή, το φίλο το Σάκη. Πιστεύει, λέει ο κύριος Καραγιάννης, ότι το πρόβλημα είναι αν μπει ή δεν μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία ή αν η Ρωσία θα πάρει διαβεβαιώσεις ότι η επιθετικότητα που υπάρχει κάτω από τη ζώνη θα σταματήσει κάποια στιγμή. Η Ουκρανία δεν πρόκειται να μπει στο ΝΑΤΟ γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Αρκεί αυτό, ο Σάκης αυτό λέει. Αυτή τη στιγμή μια πολεμική σύραξη, έστω στο επίπεδο αυτό δηλαδή μεταξύ των αποσχιστικών δυνάμεων και των Ουκρανικών δυνάμεων, δεν πρόκειται λοιπόν να μπει. Το θέμα είναι ότι οι Ρώσοι θέλουν διαβεβαιώσεις ότι όχι μόνο δεν θα μπει τώρα, δεν θα μπει ποτέ. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το κάνει η Αμερική. Αυτό που να κάνει είναι να αρχίσει να αποστασιοποιείται λίγο από την Ουκρανία, να μην παίρνει στο πειρασμό να ενισχύει στρατιωτικά την κυβέρνηση της Ουκρανίας με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν σύμβουλοι, υπάρχουν διάφορες άλλες υπόγειες διαδικασίες εκεί πέρα. Αυτή είναι, πιστεύω, η μέση γραμμή. Δηλαδή, η Ουκρανία να παραμείνει βέβαια ανεξάρτητη, να μην εισβάλλουν οι Ρώσοι, γιατί κοιτάξτε, άμα εισβάλλουν οι Ρώσοι, αυτό δεν θα είναι ένα γεγονός ίσον σημασίας. Αυτό θα είναι ένα γεγονός παγκόσμια σημασίας, το οποίο θα επηρεάσει όχι απλά τη Μαύρη Θάλασσα, θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Δεν πιστεύω ότι οι Ρώσοι θα το κάνουν αυτό. Πιστεύω ότι ασκούν τη μέγιστη δυνατή πίεση στρατιωτικά. Έχουν μέσα δικούς τους ανθρώπους, τους άλλους στο ανατολικό κομμάτι του Ντονμπάς. Μια πλήρη εισβολή για μένα είναι σχεδόν αδιανόητη διαδικασία. Αδιανόητη εξέλιξη. Αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Οι Αμερικανοί πολλές φορές έχουν πει ότι δεν θα πολεμήσουν για την Ουκρανία. Το έχει πει και ο Μπαράκ Ομπάμα, το έχει πει και ο Biden. Έχουν πει ότι θα τιμωρήσουν τη Ρωσία με οικονομικά μέτρα, τα οποία βέβαια θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στη ρωσική οικονομία. Είναι κάτι το οποίο, κοιτάξτε, εξελίσσεται. Γι' αυτό και είμαι και λίγο διστακτικός να κάνω μια. Απαντήστε στο φίλο μας το Θανάση και με αυτό να κλείσουμε. Μήπως έρθει η ώρα, λέει ο Θανάσης, κύριε Καραγιάννη, να μπούμε η ανθρωπότητα σε μια λογική και ιδίως οι αναλυτές ενός ούτως ή άλλως πολυπολικού κόσμου και ότι τελειώνουν τα μεγάλα, δύο μεγάλα στρατόπεδα. Μήπως είναι καλύτερα τελικά.
Κοιτάξτε, έχουμε πει εδώ και καιρό στον πολυπολικό κόσμο. Δηλαδή, έχουμε πει εδώ και 10 χρόνια, όταν φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί δεν ελέγχουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Απλά, κοιτάξτε, η μετάβαση από τον μονοπολικό κόσμο, έτσι, εκεί που υπήρχε η Pax Americana, στο πολυπολικό, είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνεται με δυσκολία και θα γίνεται αντιληπτή σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στο επίπεδο της περιφερειακής ασφάλειας. Θεωρώ ότι ο πολυπολικός κόσμος θα είναι το νέο διεθνές σύστημα, τουλάχιστον δεκαετία που διανύουμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν βλέπω, δηλαδή, οι Αμερικανοί να επανακάμψουν στην προγενέστερη κατάσταση, δηλαδή να είναι ο παγκόσμιος χωροφύλακας.